Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες και το ζήτημα των κεφαλαιακών ελέγχων των ελληνικών τραπεζών θα εξεταστούν σήμερα Πέμπτη στη συνεδρίαση του Eurowalking Group στις Βρυξέλλες. Ο αναπληρώτης Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης αναμένεται να ενημερώσει τους ομόλογους του για τον ρυθμό εξόφλησης, καθώς το θέμα αυτό σχετίζεται με την καταβολή της εκκρεμούσας υποδόσεων 800 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξοφλήσει τα οφειλούμενα έως το τέλος Οκτωβρίου, διαφορετικά η υποδόση θα πάψει να είναι άμεσα καταβαλλόμενη και θα απαιτηθούν νέες εγκρίσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Το όραμα ενός διαφορετικού Πειραιά που θα είναι πιο φιλικό στους κατοίκους αλλά και στους τουρίστες και ταυτόχρονα ένας πρώτης τάξης επενδυτικός προορισμός περιγράφει ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μόραλης. Μιλώντας στο insider.gr, αναδεικνύει τα σχέδιά του έχοντας εξασφαλίσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις, δίνοντας έμφαση στην κρουαζιέρα, το ενιαίο παραλιακό μέτωπο αλλά και στις αλλαγές που θα φέρει η έλευση του μετρό. Σε θρίλερ εξελίσσεται και πάλι το έργο αξιοποίησης του ελληνικού με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να αναβάλει για άλλη μια φορά την συζήτηση για την έγκριση του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης του έργου και να θέτει επίσημα στο τραπέζι τον χαρακτηρισμό μεγάλης έκτασης του πρώην αεροδρομίου ως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Την κήρυξη και οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στο ελληνικό ζητά και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, σημειώνοντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα εμποδίσει την εκτέλεση του έργου, αλλά θα χαρακτηρίζει την περιοχή ως τόπο όπου αναμένεται να εντοπιστούν αρχαιότητες και θα διασφαλίζει ότι κάθε τεχνικό έργο θα παίρνει απαραίτητα την έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον Γενικό Δίκτυο Μόνακι μέσα 751,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 2,13%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.